Ευχαριστώ πάρα πολύ και μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την άκρως τιμητική πρόσκληση. Δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση ενδιαφέροντος. Όπως ακούσαμε και από την πρώτη ομιλήτρια, η σπονδυλική στήλη είναι μια συχνή εντόπιση για οστικές μεταστάσεις. Από τους ασθενείς με καρκίνο, περίπου 40% θα αναπτύξουν μεταστατική νόσο σπονδυλική στήλη, με τη συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών να είναι ηλικτικές αλλοιώσεις, οι οποίες θα αφορούν ως εντόπιση το πίστιο ύμις του σπονδυλικού σώματος. Περίπου η μισή εξ αυτών των ασθενών θα αντιμετωπίσουν κάποια συμπτωματολογία η οποία θα επηρεάσει σαφέστατα την ποιότητα της ζωής τους. Και παράγοντες οι οποίοι διέπουν την παρουσία τέτοιων συμπτωμάτων είναι η εμφάνιση αλλίωσης, η οποία σε έκταση περιλαμβάνει πάνω από το 25% του σπονδυλικού σώματος ή αφορά και τις τρεις κολόνες σπονδυλικής στήλης. Έχουμε λοιπόν ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν από καρκινικό άλγος. Το καρκινικό άλγος μπορεί να είναι μηχανικής αιτιολογίας. Δεν υπάρχει σταθερότητα στη σπονδυλική στήλη. Αυτοί οι ασθενείς είναι αυτοί οι οποίοι νιώθουν το άλγος κατά τη διάρκεια της κίνησης, ενώ είναι σε ορθοστασία. Ενώ μπορεί να έχουμε και βιολογικό ή νευροπαθητικό άλγος. Εδώ έχουμε μία συνδρομή των νευρικών δομών. Αυτοί είναι οι ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν από συμπτώματα, ακόμα και όταν είναι ξαπλωμένοι ακίνητοι. Υπάρχουν διάφορα χειρουργικά συστήματα ταξινόμησης για την πολυπλοκότητα αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα κάποιο scoring system το οποίο να αφορά τις επεμβατικές τεχνικές. Κάτι το οποίο είναι αρκετά κοντά στις τεχνικές μας είναι το SIN-SCORE. Ναι, μεν η βάση του είναι χειρουργική, αλλά μας δίνει μια ικανή εντύπωση όσον αφορά για την πολυπλοκότητα της αλλίωσης την οποία πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Στη θεραπευτική μας φαρέτρα έχουμε μια μεγάλη ποικιλία από τεχνικές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σπονδυλοπλαστική, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κυφοπλαστική, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σπονδυλικά εμφυτεύματα και ο λόγος ο οποίος έχουμε αυτή τη μεγάλη ποικιλία είναι γιατί καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε διαφορετικού είδους κατάγματα. Και ακόμα και αν στοχεύσουμε μόνο στους καρκινοπαθείς, θα δείτε ότι μπορεί να έχουμε σταθερά ή ασταθή κατάγματα τα οποία σχετίζονται με λυτικές, πλαστικές ή μεικτής απεικόνησης μεταστατικές αλλοιώσεις. Ενώ επίσης μπορεί να έχουμε ασθενείς με μαγκιώματα ή ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, όπως είναι το πολλαπλού μυέλωμα και το λέμφωμα. Άρα λοιπόν, το ενέτη 2024 χρειάζεται να μπορούμε να προσφέρουμε μια προσωποποιημένη ιατρική και για να το μεταφράσω, για να το μεταφέρω λίγο καλύτερα, να προσφέρουμε μια θεραπεία η οποία θα εστιάζεται στα χαρακτηριστικά της αλλίωσης που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Οι ενδείξεις για την σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης περιλαμβάνει την παρουσία μεταστάσεων, αλλοιώσεων από μυέλωμα, λέμφωμα ή λευχαιμία και όλες αυτές η μεταστατική νόσος μπορεί να χρειαστεί παρηγορητική αντιμετώπιση για τη μείωση του άλγους. Σε ολιγομεταστατικούς ασθενείς να μπορούμε να προσφέρουμε τοπικοπεριοχική θεραπεία, να μπορούμε να προσφέρουμε πρόσθετη σταθεροποίηση πριν από χειρουργική εξαίρεση και να μπορούμε να επωφεληθούμε από το αντιογκολογικό effect το οποίο έχει το πολυμερές που χρησιμοποιούμε. Εάν κοιτάξετε στη βιβλιογραφία, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες οι οποίες προάγουν τη χρησιμοποίηση σπονδυλοπλαστικής και κυφοπλαστικής σε ασθενείς με καρκινική νόσο. Αρκούντος ενδιαφέρον είναι μια μελέτη από τη Βοστόνη, η οποία δείχνει ότι διαφορετικές ειδικότητες έχουν διαφορετικές προτιμήσεις. Παραδείγματος χάρη, η επεμβατική ακτινολόγοι ως επιτοπλίστων χρησιμοποιούν σπονδυλοπλαστική, η νευροχειρουργή και η ορθοπαιδική χειρουργή ως επιτοπλίστων χρησιμοποιούν κυφοπλαστική. Αυτό το οποίο φαίνεται σε ένα paper το οποίο έχουμε δημοσιεύσει στο CVIR είναι οποιαδήποτε σύγκριση δεν δείχνει υπεροχή μεταξύ σπονδυλοπλαστικής και κυφοπλαστικής τόσο στους ασθενείς με καλοήθεια και οστεοπόρωση όσο και στους καρκινοπαθείς. Αν δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΣΥΡΣΕ, οι ενδείξεις σε καρκινοπαθείς περιλαμβάνονται σαφέστατα στη λίστα ενδείξεων. Το ποσοστό μείωσης του άλγους, και αυτό θα ήθελα να το κρατήσετε για καρκινοπαθείς, είναι της τάξης του 60-85%, σχεδόν το διπλάσιο από το ποσοστό επιτυχίας που είδαμε στο πράσινο βιβλίο του Wong. Και εδώ μιλάμε για ολική αποδρομή του πόνου. Υπάρχουν επιπλοκές οι οποίες σε καρκινοπαθείς ασθενείς είναι κάτω από 10% ή τουλάχιστον το threshold, το κατόφλι, πρέπει να είναι κάτω του 10%.
Σαφέστατα, όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα, αυξάνονται και οι τεχνικές απαιτήσεις της επέμβασης. Πάρα πολλή συζήτηση για ένα paper το οποίο δημοσιεύτηκε περίπου πριν από 5 με 7 χρόνια, κατά πόσο το πολυμερές το οποίο εγχύουμε σπονδυλική στήλη σπρώχνει στη συστηματική κυκλοφορία καρκινικά κύτταρα. Αυτό το οποίο δεν έχει αποδειχθεί μετά από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ποια είναι η κλινική σημασία από αυτά τα ευρήματα τα οποία βρίσκονται σε εργαστήρια. Υπάρχουν όμως κάποια case reports, και εδώ οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, όπου ασθενείς με μεταστατική νόσο σπονδυλική στήλη αντιμετωπίστηκαν με κυφοπλαστική και η κατάληξη ήταν επέκταση της νόσου και σημαντική τοπική υποτροπή. Γι' αυτό και απαραίτητο σε αυτούς τους ασθενείς είναι, ειδικά όταν μιλάμε για ολιγομεταστατικούς ασθενείς, να συνδυάζουμε τεχνικές διαδερμικής κατάλυσης με τεχνικές σπονδυλικής σταθεροποίησης. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε μία και μόνο συνεδρία πολλαπλά σπονδυλικά κατάγματα, πολλαπλές σπονδυλικές αλλοιώσεις. Αυτή είναι μια μελέτη από το εργαστήριο όμως το 2013. Ακολούθως στη βιβλιογραφία μπορείτε να βρείτε και πιο πρόσφατες μελέτες. Όλες έχουν το ίδιο συμπέρασμα. Με την ίδια ασφάλεια, με την ίδια αποτελεσματικότητα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε μία και μόνο συνεδρία λιγότερες από 3 ή περισσότερες των 3 σπονδυλικές μεταστάσεις. Μία μελέτη η οποία νομίζω αξίζει αναφοράς, η CAFE Trial, συνέκριναν ασθενείς με μεταστατική νόσο σπονδυλική στήλη, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με συντηρητική αγωγή, έναντι ασθενών οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με σπονδυλική σταθεροποίηση. Οι ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με διαδερμικές τεχνικές είχαν σημαντικότερη μείωση του άλγους, η οποία παρέμεινε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συγκριτικά με τους ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν μόνο με συντηρητική αγωγή. Στις μέρες μας, εκτός από τις 2 κυρίες τεχνικές σταθεροποίησης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και έχουμε στη διάθεσή μας σπονδυλικά εμφυτεύματα τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν διαδερμικά. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που αφορούν τόσο ασθενείς με οστεοπορωτικά κατάγματα όσο και καρκινοπαθείς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας μετάστασης ή ενός παθολογικού κατάγματος, είτε τις στάνταρ τεχνικές, σπονδυλοπλαστική, κυφοπλαστική, είτε κάποια σπονδυλικά εμφυτεύματα. Μία από τις πρώτες μελέτες από το 2013 από την Ιταλία για έναν κλωβό, ο οποίος τοποθετείται διαδερμικά και μάλιστα είναι το μοναδικό σπονδυλικό εμφύτευμα το οποίο μπορεί να μπει με τερόπλευρη προσπέλαση. Πάρα πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση του άλγους. Κάποια παραδείγματα από το εργαστήριό μας και από φίλους στην Αμερική. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι ένας εκ των πρώτων ο οποίος χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο σπονδυλικό κλωβό σε καρκινοπαθή στην Ελλάδα ήταν ο κύριος Κελέκης. Διαφορετικά σπονδυλικά εμφυτεύματα πέρα από τον κλωβό μπορεί να έχουμε stent. Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές. Μπορούμε να συνδυάσουμε την τοποθέτηση ενδονάρθικα με αμφωτερόπλευρη προσπέλαση με κοχλίες προκειμένου να επιτύχουμε μία σταθεροποίηση 360 μοιρών η οποία θα περιλαμβάνει και τις 3 κολόνες σπονδυλικής στήλης. Και φυσικά αυτό μπορεί να συμβεί τόσο σε εκτεταμένα παθολογικά κατάγματα, είτε σε οστεοπορωτικούς, είτε σε ασθενείς με σπονδυλικές μεταστάσεις. Η προηγούμενη ομιλήτρια αναφέρθηκε για την πιθανότητα παθολογικού κατάγματος μετά την ακτινοθεραπεία. Ιδιαίτερα μετά το SBRT, σπονδυλική στήλη μπορεί να φτάσει και το 40%. Τα 2/3 αυτών των καταγμάτων θα εμφανιστούν στους πρώτους 4 μήνες. Το μεγάλο πλεονέκτημα των τεχνικών σταθεροποίησης είναι ότι μπορούμε να προφυλάξουμε αυτούς τους ασθενείς και να αποφύγουν τα παθολογικά κατάγματα μετά από οποιοδήποτε είδους θεραπεία. Για να είμαστε ειλικρινείς, παθολογικό κάταγμα θα έχει και μετά τις τεχνικές διαδερμικής κατάλυσης, οστεονέκρωση προάγουν. Η μόνη διαφορά είναι ότι σε μία μόνο συνεδρία μπορείς να συνδυάσεις τεχνική διαδερμικής κατάλυσης με τεχνική σταθεροποίησης. Σαφέστατα, αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί από τη βιβλιογραφία είναι ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τεχνικές οστικής σταθεροποίησης με ακτινοθεραπεία, προκειμένου να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή των ασθενών για να μείνουν ακίνητοι στο κρεβάτι της ακτινοθεραπείας και δεν υπάρχει καμία επιπλοκή, παύλα επίδραση του πολυμερούς στην εφαρμογή της ακτινοθεραπείας.
Το ίδιο ισχύει για τη, σπονδυλοπλαστική, το ίδιο ισχύει για την κυφοπλαστική, σε οποιοδήποτε μεταστατικό υπόστρωμα. Πάρα πολλή συζήτηση γίνεται για το αντιογκολογικό effect του πολυμερούς. Ναι, ο καρκίνος δεν είναι φίλος με το πολυμερές. Υπάρχει μια αυξημένη θερμοκρασία, πιάνουν διαφορετικές γωνίες στο σπονδυλικό σώμα. Επειδή όμως δεν μπορούμε να προβλέψουμε τη διασπορά του πολυμερούς, εάν μιλάμε για λιγομεταστατικούς ασθενείς και για τόπικο περιοχική αντιμετώπιση, η τεχνική η οποία προτιμούμε είναι η διαδερμική κατάλυση και εγχύουμε το πολυμερές μόνο για οστική σταθεροποίηση. Στη βιβλιογραφία, σε οποιαδήποτε κατευθυντήρια οδηγία, θα δείτε ότι οι τεχνικές σταθεροποίησης, και στοχεύω μόνο σε αυτές γιατί για τις τεχνικές διαδερμικής κατάλυσης θα μιλήσει ένας από τους επόμενους ομιλητές, έχουν ξεκάθαρη θέση όσον αφορά την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες και στις οποίες περιλαμβάνονται οι τεχνικές σπονδυλικής σταθεροποίησης από το 2018 όσον αφορά τη μεταστατική νόσο σπονδυλική στήλη και την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.